Μετά από δική μας εισήγηση, συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής την ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο. Το πρόβλημα του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού είναι υπαρκτό και πολύ σημαντικό στη χώρα μας και αυτό κατέδειξε όχι μόνο η εμπειρία από την οικονομική κρίση που κορυφώθηκε το 2013, αλλά και από πανεπιστημιακές μελέτες που έχουν διεξαχθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όπως είχε δηλώσει και ο Δ. Παναγιώτης Ανδρέου από το ΤΕΠΑΚ, 6 στους 10 Κύπριους είναι χρηματοοικονομικά αναλφάβητοι. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο ψηφιακός χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός, ο οποίος δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους για μακροπρόθεσμη χρηματοοικονομική ευημερία των πολιτών. Πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ανάμεσα στους νέους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη μόρφωση και γι' αυτό το λόγο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει το Υπουργείο Παιδείας στη μέση εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, έχει λεχθεί ότι η πλειονότητα αυτών που δεν έχουν κατάλληλη μόρφωση είναι γυναίκες και ηλικιωμένοι. Γι' αυτόν τον λόγο και χαιρετίζουμε με μεγάλη ικανοποίηση την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να εισάγει από φέτος το Σεπτέμβριο την χρηματοοικονομική παιδεία ως μάθημα στο Πανεπιστήμιο, με στόχο την καλλιέργεια χρηματοοικονομικής παιδείας, η οποία μακροπρόθεσμα μπορεί να μειώσει τις συνέπειες και τις συνέπειες των οικονομικών κρίσεων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας εάν οι πολίτες ήξεραν τι θα πει επιτόκιον, ήξεραν τι θα πει να διάβαζαν μικρά γράμματα στα συμβόλαια, ήξεραν να διαχειρίζονται το ιδιωτικό τους χρέος. Ως εκ τούτου, μετά από όλα αυτά που έχουμε ακούσει, εισηγούμαστε τη θέσπιση μιας ειδικής εθνικής στρατηγικής για αντιμετώπιση του προβλήματος, που και θα πρέπει άμεσα αυτό να τεθεί ως μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Συζητήθηκα πιο συγκεκριμένα να δημιουργηθεί μια μικρή και ευέλικτη επιτροπή υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για αυτό το θέμα και στην οποία επιτροπή θα μπορούν να συμμετέχει και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και το Υπουργείο Παιδείας και Οικονομικών, αλλά και η ακαδημαϊκή κοινότητα και να γίνονται και διαβουλεύσεις με τα επαγγελματικά σώματα. Αναμένουμε ακριβώς από την πολιτεία να δώσει την έμφαση και την προτεραιότητα που χρειάζεται σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και στόχος μας πάντοτε είναι να προωθούμε εκείνες τις πολιτικές που αναβαθμίζουν και βελτιώνουν καθημερινώς την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ.